Καλή σας μέρα. Καλό μεσημέρι. Καλά κουράγια. Συνεχίζουμε και βρισκόμαστε σε μια ενημέρωση από ό,τι βλέπετε εδώ των συμπολιτών μας. Πείτε μας πού βρισκόμαστε, σε ποιο σημείο είμαστε. Είμαστε στο σημείο όπου ελπίζουμε ότι τα μέτρα, τα πολύ αυστηρά που έχουν ξεκινήσει από χθες θα αποδώσουν και αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να παραμείνει η Ελλάδα στις 4 ευρωπαϊκές χώρες που έχουν μέχρι τώρα την καλύτερη επίδεση όσον αφορά τον κορονοϊό. Έχουμε την Σουηδία, την Νορβηγία, τη Δανία και την Ελλάδα. Επομένως, είναι πάρα πολύ σημαντικό... Γίναμε η Δανία του Νότου, τέλος πάντων. Τόσα χρόνια προσπαθούσαμε να είμαστε η Δανία του Νότου. Κάτι, φαίνεται ότι κάτι κάνουμε, ας πούμε, επιτέλους. Σωστό. Επομένως, είναι πάρα πολύ σημαντικό με τα μέτρα αυτά τα οποία... τα πήραμε σχετικά νωρίς, να εφαρμοστούν στο ακέραιο, να σπάσει αυτή η πολύ εύκολη μεταδοτικότητα του ιού και να καταφέρουμε όχι μόνο να αποφύγουμε το πικ, αλλά να είμαστε και σε μια πολύ καλύτερη κατάσταση στις επόμενες εβδομάδες με όσο γίνεται μικρότερο αριθμό σοβαρών κρουσμάτων που χρήζουν νοσηλείας και όσο γίνεται μικρότερο αριθμό συμπολιτών μας οι οποίοι θα χρειαστούν μηχανική υποστήριξη αναπνοής. Πείτε μου κάτι, κύριε καθηγητά. Βεβαίως. Διαβάζω ότι φαίνεται... Να σας πω καταρχήν το εξής. Αρχίζει και αναπτύσσεται μία εικόνα γύρω μας, μία αίσθηση ότι πάμε καλά και αυτό δεν είναι καλό. Δεν είναι καλό. Εάν η αίσθηση ότι πάμε καλά σημαίνει ότι θα αρχίσουμε να χαλαρώσουμε, ακόμα δεν ξεκινήσαμε, βεβαίως δεν είναι καλό. Η εντύπωσή μου είναι ότι ακόμα και όταν υπάρξει μια σαφής κάμψη της επιδημίας του κορονοϊού στην πατρίδα μας, θέλει πάρα πολύ προσοχή στο πώς χαλαρώνει τα μέτρα. Δεύτερο. Αυτό είναι κάτι το δεύτερο, οποίο δεύτερο. Κοιτάνε... Ναι. Λένε ότι τα μέτρα που πήραμε από χθες, την ολική απαγόρευση, θα τη δούμε τα αποτελέσματα μετά από 2 εβδομάδες. Ακούω κάποιους επιστήμονες, συναδέλφους σας, που λένε όχι. Από την επόμενη εβδομάδα θα αρχίζουν να φαίνονται τα θετικά ή τα αρνητικά. Ποιο από τα δύο ισχύει? Κοιτάξτε, δεν μπορεί κανείς να είναι σίγουρος αυτή τη στιγμή, ούτε έχει τόσο πολύ νόημα να πούμε θα φανεί σε μια εβδομάδα ή σε δύο. Δεν μπορεί για την ψυχολογία μας, δεν έχει να κάνει άλλο. Ναι. Σωστό. Το σωστό αυτή τη στιγμή είναι όλοι στηρίζουμε τα μέτρα, τα εφαρμόσουμε σε προσωπικό και σε ομαδικό επίπεδο, ακόμα και όταν είμαστε στο σπίτι με τα άλλα μέλη της οικογένειάς μας, κρατάμε μία σχετική απόσταση. Είναι και αυτό σημαντικό. Δεν σημαίνει ότι είμαστε στο σπίτι 5-6 άτομα και είμαστε μαζί όλοι στον καναπέ. Κρατάμε και εκεί κάποια απόσταση. Πολύ αυστηρά μέτρα προσωπικής υγιεινής, ούτως ώστε να σπάσουμε τη μετάδοση. Κύριε καθηγητά, όλα αυτά θα μας τα επαναλάβετε σε πολύ λίγο. Θα πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα, γιατί είδα τον Δημήτρη πριν να βάζει το χέρι του που το έκανε σας στην αίσθητα. Δεν ξεχνάμε τα μέτρα προσωπικής υγιεινής, δεν ξεχνάμε τα όλα όσα μας έχετε πει το τελευταίο διάστημα. Δεν σημαίνει ότι επειδή πηγαίνουμε καλά, δεν έχουμε την ευθύνη, την προσωπική, την ατομική και εν συνεπεία τη συλλογική και την οικογενειακή απέναντι στους υπόλοιπους ανθρώπους. Ακριβώς. Αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα θα μας επαναλάβετε το τι ακριβώς προσέχουμε και τι πρέπει να κάνουμε. Δυστυχώς ένα ποσοστό από τους ασθενείς που θα χρειαστούν μηχανική υποστήριξη της αναπνοής δεν θα τα καταφέρουν τελικά. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να γίνει και να συνεχιστεί η ενίσχυση σε ιατρικό και σε νοσηλευτικό προσωπικό, καθώς επίσης και σε υλικοτεχνικές υποδομές, με την ίδια ένταση με την οποία γίνεται και αν είναι δυνατόν ακόμα πιο εντατικά. Με την έννοια ότι οι γιατροί και οι νοσηλευτές, οι τεχνολόγοι, εργάζονται στις ειδικές αυτές μονάδες και στις μονάδες εντατικής θεραπείας πάρα πολλές ώρες τη μέρα και πρέπει να υπάρχει διαθέσιμο προσωπικό για να τους ξεκουράζει. Για την κατάσταση δουλειά, να υπάρχει, να μην γίνεται και το λάθος, έτσι. Είναι μια δουλειά εξαιρετικά δύσκολη,
εξαιρετικά ψυχοφθόρα. Σκεφτείτε ανθρώπους, νοσηλευτές, γιατρούς, οι οποίοι είναι 16 και 18 ώρες το 24ωρο μέσα στις μονάδες εντατικής θεραπείας να βλέπουν αυτούς τους ανθρώπους και να υποστηρίζουν αυτούς τους ανθρώπους. Τρομερό. Χρειάζεται τη στήριξη της πολιτείας, όπως αυτή έχει δρομολογηθεί, να επιταχυνθεί όσο γίνεται περισσότερο. Ερώτηση τώρα, να ρωτήσω κάτι που μπορεί να είναι ή αφελές ή φρικιαστικό ή και τα δυο. Αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να σπάσουμε την αλυσίδα μετάδοσης. Δεν πλησιάζουμε ένα στον άλλο, δεν ακουμπάμε, πλένουμε τα χέρια μας, δεν πλησιάζουμε, τις απολυμμένουμε τις επιφάνειες όπου απάνω μπορεί να είναι ο κορονοϊός κτλ. Υπάρχει καμιά μελέτη, έχετε ακούσει κάτι, έχετε διαβάσει κάτι? Εάν καλοκαιριάσει λίγο περισσότερο ακόμα, εάν αυτό το πράγμα μπορεί να μεταδίδεται με το κουνούπι? Όχι. Δεν νομίζω ότι θα μεταδίδεται με το κουνούπι. Μακάρι. Θα είναι τρομερό, ναι. Δηλαδή αυτό. Βεβαίως, θα είναι τρομερό. Δεν νομίζω να μεταδίδεται με το κουνούπι. Αντιθέτως, ελπίζουμε ότι όπως και οι άλλοι κορονοϊοί, με την αύξηση της θερμοκρασίας θα έχουμε μία μείωση της μετάδοσης. Ναι. Πάντως από το κουνούπι από αίμα σε αίμα πάει. Ναι. Σωστό. Δεν έχουμε τέτοιες ενδείξεις ότι αυτό είναι κάτι το οποίο είναι πολύ πιθανό να συμβεί. Από εκεί και πέρα το σημαντικό είναι να τηρήσουμε τα μέτρα όπως ακριβώς έχουν εξαγγελθεί άμεσα, όσο γίνεται πιο έντονα, ούτως ναι. ώστε στις επόμενες λίγες ημέρες να δούμε μία ουσιαστική κάμψη στη μετάδοση του ιού. Κύριε Δημόπουλε, ρωτούν το εξής. Τώρα με τη γύρη έχουμε την άνοιξη μπροστά μας και επειδή, όπως είπατε, μένει και στον αέρα, μεταφέρεται από άνθρωπο σε άνθρωπο, υπάρχει μεγαλύτερος κίνδυνος? Όχι, δεν υπάρχει μεγαλύτερος κίνδυνος. Απλά υπάρχουν άτομα τα οποία έχουν μία αλλεργία στη γύρη και θέλει λίγο προσοχή. Έχουμε τακτικό φτέρνισμα και τα λοιπά, έτσι, ναι. Ακριβώς. Αυτό θέλει λίγο προσοχή, να παίρνουν μέτρα προσωπικής ατομικής προστασίας, να φοράνε μάσκα, για να μπορέσουν ακριβώς να προστατεύσουν και τον εαυτό τους και το περιβάλλον τους. Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, ευχόμαστε να δούμε το πικ κάποια στιγμή. Εκεί στην Ιταλία τώρα που δύο μέρες βαίνουν μειούμενα, πάλι σε τραγικό αριθμό, αλλά βαίνουν μειούμενα τα κρούσματα. Είναι μία ένδειξη ή απόδειξη ότι αποδίδει ότι καραντίνα. Παίρνουν, έχει πάρει την κατηφορά? Κοιτάξτε, αν αυτό συνεχιστεί, σαφώς σε όλα τα κράτη και στην Κίνα και στην Κορέα αυτό το οποίο είδαμε ήταν να υπάρχει σταδιακά μία μείωση του αριθμού των θανάτων και το οποίο στα δύο άλλα κράτη που είπα οδήγησε σαφώς μετά από λίγες μέρες σε μείωση και των κρουσμάτων και των νέων περιστατικών. Ας ελπίσουμε ότι και στην Ιταλία που έχει πληρώσει αυτό το βαρύ τίμημα θα δούμε πολύ σύντομα φως στο τούνελ. Ωραία. Κρατάμε από εσάς ότι είμαστε μαζί με τη Σουηδία, την Νορβηγία, τη Δανία και η Ελλάδα στην Ευρώπη, όσοι χώρες που έχουν πάρει έγκαιρα, σκληρά αλλά απαραίτητα μέτρα, σας έχουν ακούσει. Έχουν ακούσει το επιστημονικό δυναμικό της χώρας η πολιτική μας και φαίνεται ότι μέχρι τώρα αποδίδουν. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πριτάνη. Καλή καλά. Συνέχεια, καλά κουράγια. Πολύ.